Γεια σας, καλό απόγευμα. Καλησπέρα, παιδιά. Παιδιά και παιδιά. Πρώτα απ' όλα, Θεμής, κυρία Μπαζάκα, θέλω να σε ευχαριστήσω για την φετινή συμμετοχή στο φεστιβάλ, την αφιλοκερδή συμμετοχή στο φεστιβάλ. Καταρχάς... Καταρχάς το σποτ, το ωραίο σποτ που έφτιαξε η Εύη Καλογυροπούλου, αυτό το masterclass, αλλά και τη συμμετοχή σου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φεστιβάλ εδώ και 1,5 χρόνο. Αρχίζοντας, θέλω να πω ένα μικρό ανέκδοτο το οποίο αναφέρεται πολλές φορές, ότι το έχουν πει διάφοροι ηθοποιοί, η Κατίνα Παξινού, ο Δημήτρης Χόρν, και σε άλλες χώρες υπάρχει όμως. Πάει ένας νέος ηθοποιός και λέει στο Χόρν, είχανε πρεμιέρα, και ο Χόρν είχε πάρα πολύ τρακ. Άγχος, πήγαινε πάνω κάτω, δεν το... Του λέει, κύριε Χόρν, λέει, έχω τρακ. Α, λέει, εγώ δεν έχω καθόλου. Λέει, μην ανησυχείς, παιδί μου, πάει με το ταλέντο. Αυτό το σκεφτόμουν από χτες, διότι από χτες η Θέμης έχει όχι μόνο τρακ, αλλά και τρομερή αγωνία. Μας έβαλε να κάνουμε πρόβα, τι θα πούμε, να τα ξαναπούμε. Το πρωί ξύπνησε, πήρε όλο τον κόσμο 3 φορές τηλέφωνο, έχω άγχος, θα μιλήσω στα παιδιά. Και όταν την είδα, της λέω, μα έχεις άγχος. Και ναι, γιατί πάει με το πολύ ταλέντο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν ξέρω αν πάει με το ταλέντο. Αλλά βασικά σήμερα θα πούμε, δηλαδή και η έννοια του, η λέξη masterclass δεν της πολύ αρέσει. Διότι αυτό που θα κάνουμε είναι να μοιραστεί τις εμπειρίες της μαζί μας. Θα βλέπουμε μερικά σποτ, περίπου 10 σποτ από εμβληματικές ταινίες που έχει παίξει, όπως είναι το Ρεμπέτικο, τα Πέτρινα σκηνές Χρόνια. Σκηνές εννοείς, όχι σποτ. Σποτ, σκηνές, έχεις δίκιο. Μικρές σκηνές, το Ρεμπέτικο, τα Πέτρινα Χρόνια, τις ήσυχες μέρες του Αυγούστου, την Αληθινή Ζωή και άλλα. Το κάθε ένα τα επιλέξαμε γιατί το κάθε ένα από αυτά έχει και μια μικρή ιστορία για τον τρόπο που προσεγγίζεις ένα ρόλο, για τον τρόπο που επιλέγεις ένα ρόλο, για τον τρόπο που μιλάς στον συμπροταγωνιστή σου, αλλά και διάφορα προβλήματα που προέκυψαν εκεί και τον τρόπο που τα αντιμετώπισε. Σωστά? Σωστά. Μην περιμένετε να σας πω κάτι μαγικό, κάτι, ξέρω εγώ, φοβερό που θα σας λύσει όλα τα προβλήματα. Κάθε φορά που είναι να κάνω μία ταινία, αντιμετωπίζω το κενό. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω να παίζω, δεν ξέρω πώς να το αγγίξω, δεν ξέρω πώς να γίνει αυτό το πράγμα. Με τα χρόνια αποκαλύφθηκε ότι υπάρχει μια μικρή ροή σε αυτό και έτσι σε αυτό πρέπει να ακολουθούμε. Πάνω απ' όλα είναι το σενάριο. Το σενάριο. Και πάνω απ' όλα είναι ένα καλογραμμένο σενάριο. Οπότε αρχίζω και διαβάζω το σενάριο. Όταν λέω διαβάζω το σενάριο, μπορεί να το διαβάσω και 100 φορές. Δηλαδή, το διαβάζω, το ξαναδιαβάζω, το ξαναδιαβάζω, το ξαναδιαβάζω. Αυτό το πράγμα, αυτή η επανάληψη αρχίζει να αποκαλύπτει διάφορα πράγματα. Και σε σχέση με το σκηνοθέτη σου, σε συνεννόηση με το σκηνοθέτη σου, σε συζήτηση με το σκηνοθέτη σου, αρχίζεται σιγά σιγά να διαμορφώνεται μία εικόνα. Με τις αντιφάσεις που βρίσκεις μέσα, με αυτά που συμφωνείς, χωρίς να το καταλαβαίνεις, αρχίζει να αποκαλύπτεται ένα σκελετός. Πάνω σε αυτό, λοιπόν, αρχίζεις εσύ και δουλεύεις. Μαθαίνω όλα τα λόγια. Όλα. Μαθαίνω και τα λόγια των συμπροταγωνιστών μου, διότι συνήθως, εκεί κρύβονται τα μικρά μυστικά του ρόλου μου. Αυτό το πράγμα δεν σταματάει ποτέ. Δηλαδή, δεν μπορεί να αρχίσει 1-2 μήνες αφού σε πλησιάσει ο σκηνοθέτης και έχετε συμφωνήσει ότι θα συνεργαστείτε. Αρχίζω αυτή τη δουλειά, η οποία δεν σταματάει ποτέ, ούτε μέσα στα γυρίσματα. Κάθε μέρα διαβάζω το πριν, το μετά, το κτλ. Όλες οι σκέψεις του ήρωα βρίσκονται μέσα στα λόγια. Γιατί εγώ πιστεύω ότι αυτό που ζωντανεύει ένα χαρακτήρα είναι αυτό, όχι αυτό που λέει, αλλά αυτό που σκέφτεται. Αυτό που σκέφτεται πριν μιλήσει, μετά αφού μιλήσει, κατά τη διάρκεια που μιλάει.
Και όλες αυτές οι σκέψεις, ακόμα και όταν είσαι βουβός, περνάνε μέσα στην κάμερα και μέσω της κάμερας περνάει στο θεατή. Αυτό ακόμα συμβαίνει... και όταν έχεις κενό, που λέμε, δεν σκέφτομαι τίποτα, έχω μείνει άφωνος, είναι κενό. Δεν είναι, γιατί κάτι έχει προηγηθεί, κάτι έχει μείνει μέσα για να σε φτάσει σε αυτό το σημείο. Αυτό το κάνεις, φαντάζομαι, και με ένα θεατρικό έργο. Φυσικά, αλλά... Ποια είναι η διαφορά όταν φαντάζομαι το ίδιο τρόπο. Διαβάζεις, ξαναδιαβάζεις, το μαθαίνεις απ' έξω. Ναι, εντάξει. Και κάνουμε πρόβες. Κάνουμε πρόβες κάθε σκηνή, αυτά και τα λοιπά. Στο σινεμά δεν κάνεις πολλές πρόβες. Οπότε πρέπει να κάνεις εσύ πρόβες. Δεν ξέρεις ακριβώς σε ποιο χώρο θα πας. Πώς θα είναι ο χώρος. Δηλαδή, εγώ ξέρω σε ένα θέατρο ότι εδώ θα καθίσω, από εκεί θα σε. Εδώ είναι η πολυθρόνα κτλ. Περιγράφεται σε ένα σενάριο, αλλά πας εκεί καμιά φορά στο σετ και έχουν αποφασίσει ότι δεν θα έχει καναπέ και δεν στο έχει πει κανείς. Εσύ έχεις κάνει πρόβες στο σπίτι σου με κάποιο καναπέ, αλλά όχι και πολλές. Για να είσαι απλώς ανοιχτός. Μπορεί να γυρίσουν όλα τα πάνω κάτω. Οπότε πρέπει να είσαι έτοιμος, γνωρίζοντας τουλάχιστον τα λόγια, τόσο καλά, ώστε να μπορείς να αυτοσχεδιάσεις. Διότι αυτό είναι, να αυτοσχεδιάσεις. Να είσαι έτοιμος δηλαδή, να είσαι τόσο έτοιμος και τόσο ανοιχτός και τόσο ανέτοιμος. Ώστε η στιγμή που θα σε έρθει, που μπορεί να φέρει κάτι καινούριο, να μπορείς να πας με το καινούριο. Και στη διάρκεια αυτή που διαβάζεις το σενάριο και προετοιμάζεσαι μόνη σου, ίσως και με τη βοήθεια του σκηνοθέτη κάποιες φορές. Μα με το σκηνοθέτη δουλεύεις. Φαντάζεσαι. Δηλαδή, κοίτα, ένας καλός σκηνοθέτης πρέπει να σου δημιουργήσει ένα κόσμο. Δηλαδή να σε παροτρύνει. Καταρχάς, είναι κάτι που πιστεύω πάρα πολύ ότι πρέπει να έχει ένας ηθοποιός μεγάλη καλλιέργεια και μεγάλη γνώση σε πάρα πολλά επίπεδα της τέχνης, από ζωγραφική, μουσική, λογοτεχνία, παρατήρηση ανθρώπων κτλ. Να είναι πραγματικά, να έχει εφόδια τέτοιου είδους. Λοιπόν, ένας καλός σκηνοθέτης, καταρχάς πρέπει να δεις τι είδους ταινία θέλει να κάνει. Υπάρχει μια ποικιλία ταινιών. Πρέπει να σε οδηγήσει, να σου δώσει κάποιες εικόνες, πώς θα είναι, πώς είναι αυτό το πράγμα. Είναι νατουραλίστικο, είναι πιο αποστασιοποιημένο, είναι ασπρόμαυρο, είναι έχρωμο. Τι χρώμα θα έχει, είναι σέπια, είναι έτσι. Χωρίς να το καταλάβεις, αυτά τα πράγματα δημιουργούν μία αίσθηση. Δηλαδή, καμιά φορά σου λέει, εντάξει, τώρα τι σε νοιάζει πώς θα είναι η φωτογραφία. Ναι, με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα, πώς αποτυπώνεται αυτό που κάνουμε κάτω στη σκηνή. Άρα σκέφτεσαι λοιπόν, συνέχεια και την κάμερα όταν κάνεις την προετοιμασία, την ανάγνωση του σεναρίου. Την κάμερα δεν τη σκέφτομαι όταν δουλεύω. Την κάμερα τη σκέφτομαι όταν είμαι εκεί. Η κάμερα είναι ένα άγρυπνο μάτι το οποίο εγώ δουλεύω για την κάμερα. Μέσα από τα χρόνια αποκτάται αυτή η τεχνική που... Έχεις την αίσθηση της κάμερας και συγχρόνως δεν την έχεις. Είναι πολύ, πολύ, πολύ δύσκολο και λεπτό αυτό που σας λέω. Υπάρχουν πάρα πολλοί ηθοποιοί οποίοι αγχώνουν. Ναι, ναι, δηλαδή την ξέχω, την έχω και την ξεχνάω. Δεν παίζω γι' αυτήν, δεν παίζω πάνω στην κάμερα, δεν ενδιαφερόμαστε γι' αυτό, αλλά έχω υπόψη της καθώς κινούμε, από πού με βλέπει, πώς με βλέπει κτλ. Κτλ. Αυτό έρχεται σιγά σιγά. Ή κάποιοι άνθρωποι το έχουν αμέσως. Δεν το λέω για να περιαυτολογήσω, αλλά θυμάμαι έτσι, τα πρώτα μου γυρίσματα στο ρεμπέτικο, όλοι μου λέγανε, μα το κορίτσι που ξέρει από κάμερα και παίζει με την κάμερα. Ένιωθα την παρουσία της. Και τότε υπήρχε το φιλμ και υπήρχε αυτό το γλυκό γουργουριτό στην κάμερα. Που ρίχνανε πάνω κουβέρτες, ρίχνανε παλτά για να μην ακούγεται. Και ήταν ένα κόκκινο φωτάκι το οποίο, ας πούμε, με παρακολουθεί. Στην αρχή με άγχωνε, μετά είπα πρέπει να γίνει φίλος μου. Να το ξεχάσω και να είναι με μένα, να με αποζητά και να το αποζητώ. Είναι ένας μαγικός χορός που παίζεις εσύ και η κάμερα. Εξάλλου, νομίζω ότι είσαι από τους λίγους ηθοποιούς στην Ελλάδα που πήγε στη σχολή για να παίξει το κινηματογράφο και έχεις το θέατρο. Ναι, ήθελα να γίνω ηθοποιός του κινηματογράφου.
I confess. Κόμμα, αλλά. Λοιπόν, κάτι άλλο, μισό λεπτό, που έχει πολύ, 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 πολύ μεγάλη σημασία και το οποίο, ρε παιδί μου, είναι δύσκολο να το πετύχεις. Θέλει τρομακτική αυτοσυγκέντρωση. Mm. Τρομακτική, όταν λέω αυτοσυγκέντρωση. Σε μια θεατρική παράσταση μπορεί να ξεχαστείς για λίγο. Δηλαδή, πώς να σου πω, όταν πια αρχίζουν να επαναλείψεις και τα λοιπά, το σώμα πάει από μόνο του και τα λοιπά και τα λοιπά. Στο σινεμά έχεις μια ευκαιρία. Πρέπει να είσαι εκεί 100%. Για οτιδήποτε συμβεί, για οτιδήποτε έχεις ετοιμάσει ή για οτιδήποτε θα προκύψει. Και αυτή την αυτοσυγκέντρωση δεν πρέπει να τη χάνεις ποτέ. Ακόμα και όταν σταματάς. Ακόμα και όταν γίνεται ένα κενό γιατί κάει και μια λάμπα και θα πάρει 20 λεπτά για να αλλάξουμε τη λάμπα. Πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος σε αυτό που έχεις αφήσει. Αυτό είναι δύσκολο, αλλά για τα δύσκολα είμαστε εδώ, έτσι. Όχι για τα εύκολα. Ωραία. Θέλεις να αρχίσουμε να βλέπουμε τα κλιπ. Μα βλέπω μερικές ταινίες, να θυμηθώ κι εγώ όλα τα λάθη που έχω κάνει και όλο αυτό το χάλι που έπαιζα όταν ήμουν μικρή. Και να πούμε και μερικές, ας πούμε, λεπτομέρειες για κάθε σκηνή, από κάθε ταινία. Και τι σημαίνει κάθε σκηνή και τι προβλήματα βάζει. Να ξεκινήσουμε από το ρεμπέτικο του Κωνσταφέρη. 1983. Είναι μια σκηνή δολοφονίας. Σε σκοτώνουν. Νομίζω αυτό είναι η πρώτη σκηνή. Δύο σκηνές, είναι νομίζω. Δια. Η πρώτη είναι... Όχι η δολοφονία. Λάθος άμα μπήκε πρώτα η δολοφονία. Γυναικοκτονία. Πρώτα πρέπει να μπει και αυτό που τραγουδάει ο Δημητράτος. Δύο είναι οι σκηνές του ρεμπέτικα. Πρώτα πρέπει να μπει αυτή, γιατί αυτή οδηγεί στο φόνο. Στο φόνο. Μπορούμε να το κάνουμε διαφορετικά ή είναι διαφορετικά. Έτσι είναι. Πρώτα είναι το... Ωραία. Okay. Ας δούμε την πρώτη σκηνή και μετά καπάκι τη δεύτερη. Αυτό... Θες να το κουβεντια... να... Θα πω δύο κουβέντες για αυτές τις σκηνές. Ας δούμε την πρώτη σκηνή από το ρεμπέτικο. Αυτές οι δύο σκηνές μου δίνουν την αφορμή να σας μιλήσω για την συναισθηματική, ας πούμε, συνέχεια που πρέπει να έχετε. Ακόμα και αν δεν γυρίζονται, γιατί πολλές φορές δεν γυρίζονται μια πίσω αυτό, από την άλλη. Αυτό ακριβώς προσπαθώ να πω. Ο κινηματογράφος έχει αυτή την ιδιαιτερότητα. Δεν γυρίζεται έτσι όπως παίζεται η ταινία. Δηλαδή σήμερα γυρίζεις μια σκηνή νέος και το απόγευμα μια σκηνή που είσαι γέρος και μετά το βράδυ πάλι μια σκηνή που είσαι νέος. Ή μια σκηνή την κάνει με το εσωτερικό και μετά από 10 μέρες κάνεις το εξωτερικό που βγαίνεις από αυτό το δωμάτιο. Υπάρχει το script το οποίο θα σου πει ότι κύριε Βαζάκα ανοίξατε την πόρτα με το αριστερό σας χέρι, βγήκατε κάπως έτσι με το δεξί σας πόδι κτλ. Θα σου πει ακριβώς την κινησιολογία κάπως τη σκηνή που είχε. Κανείς δεν θα σου πει τι σκεφτόσουν, γιατί μόνο εσύ το ξέρεις. Αυτό που προτείνω εγώ και αυτό που κάνω είναι κάθε βράδυ που τελείωνε το γύρισμα, εγώ έγραφα τις σκηνές που έκανα, τι είχε δημιουργηθεί μέσα μου, ποια ήταν η σκέψη μου και ποια, ας πούμε, είχα ήταν η ενέργειά μου σε αυτή τη σκηνή, για να θυμάμαι όταν θα πρέπει να τη συνεχίσω. Φυσικά υπάρχει και το σενάριο, το οποίο... Να, εδώ τώρα έχουμε δύο σκηνές. Έχουμε μία σκηνή προηγείται, παίζει ο άντρας μου, ας πούμε, αυτό. Εγώ έχω εραστή, ο οποίος πίνει απέναντι. Και εγώ έχω ένα παγωμένο βλέμμα, που κάθομαι εκεί και παίζω, ας πούμε, αυτό το όργανο. Και είναι σαν να μην κοιτάω τίποτα. Εγώ ξέρω τι επακολουθεί. Ξέρω τι επακολουθεί, ότι επιτέλους ο άντρας μου σκοτώνει. Επιτέλους, με την έννοια ότι πια έχει φτάσει και το ξέρει πια κι αυτός και γίνεται όλο αυτό το πράγμα και με σκοτώνει. Κανείς δεν μου το είπε αυτό το πράγμα. Μόνη μου το έβγαλα. Θέλω να πω, μόνη μου σκεφτόμουν ότι επακολουθεί ο θάνατός μου. Και για μένα είναι σαν να βλέπω το θάνατό μου. Εκείνη την ώρα. Για να δούμε τη σκηνή. Πρέπει να σας πω ότι ήταν η πρώτη μου ταινία. Ήμουν παντελώς άπειρη. Ό,τι σκεφτόμουν ήταν
πιστεύω κάτι ερασιτεχνικό και ενστικτόδες, αλλά τελικά σιγά σιγά ανακάλυψα ότι σε αυτά στηρίχτηκα και για παραπέρα. Μικρό κορίτσι, συγγνώμη, συγκινήθηκα. Και με αυτό το ρόλο είχες πάρει και το πρώτο σου βραβείο, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, ναι, το βραβείο. Ναι, βραβείο δεύτερου γυναικείου. Εδώ στο φεστιβάλ. Το βλέμμα σου είναι τόσο έντονο και τόσο... Δηλαδή, τα λέει όλα αυτό το βλέμμα, που μετά στη συνέχεια, όταν βλέπουμε τον Δημητρά, Δημητράτο και τον Γκόμενο, τον Ζορμπά, ναι, το βλέμμα σου αποτυπώνεται σε αυτούς, δηλαδή μας μένει. Είναι σαν να τους δείχνω εγώ, έτσι. Ναι. Λοιπόν, καταρχάς το βλέμμα μου είναι μυοπικό, οπότε γι' αυτό είναι έντονο. Υπάρχει κανένα μυστικό πάνω σε αυτό. Έντονες σκηνές. Εγώ προσωπικά σε αυτή τη ταινία, ήταν η πρώτη ταινία που έκανα μόλις κατέβηκα από τη Θεσσαλονίκη, που τέλειωσα το κρατικό Βόρειο Ελλάδος και τότε το είχα τελειώσει πρώτη, και τότε επειδή δεν υπήρχε έτσι να μπαίνει οποιοδήποτε στα εθνικά θέατρα, υπήρχε μια μονιμότητα, υπήρχε ο νόμος ότι παίρνουν αυτόν που τελειώνει πρώτος τη σχολή, του δίνουν δουλειά μέσα στο θέατρο, και εγώ αρνήθηκα. Και έπεσε ένας πανικός στους καθηγητές μου, στους αυτούς, τι, γιατί, γιατί. Και λέω, θέλω να πάω να κάνω σινεμά. Αυτό αγαπάω, γι' αυτό έχω γίνει ηθοποιός. Και έφυγα και έκανα μια εσωτερική μετανάστευση στην Αθήνα, χωρίς να ξέρω κανένα. Λοιπόν, τυχαία, τέλος πάντων, γνώρισα τον Κώστα Φέρη, που ο οποίος σας που είπε, δεν έχω κανένα ρόλο να σας δώσω, γιατί είναι γεμάτο κτλ. Πάλευα δηλαδή να γνωρίσω ανθρώπους, να ρωτήσω πού γίνονται οτισιών, να πάω, να δω, να πάω, να κάνω. Και κάνα πρωί χτυπάει το τηλέφωνο και μου λένε από την παραγωγή του Ρεμπέτικου, θέλει να σας δει ο κύριος Φέρης, ελάτε αμέσως από εδώ. Τα γραφεία κάπου στα Εξάρχεια, με δει, λέω, ο κύριος Φέρης, πω, λέω, τέλεια, θα έκανα ρολάκι κτλ. Παρασκευή πρωί. Και πάω εκεί και μου λέει, κοίτα να δεις, έφυγε η Κατερίνα Γόγου από την ταινία. Θα παίξει την Αντριάννα. Ποια είναι η Αντριάννα? Είναι ο δεύτερος γυναικείος ρόλος. Εντάξει, αυτό είναι το σενάριο. Πάνε δίπλα να σε πάρω μέτρα για τα ρούχα. Δευτέρα έχεις γύρισμα. Ώσπου να πάω στο σπίτι μου, έβγαλα έρπη ζωστήρα. Από το μικρό μου δαχτυλάκι. Όλο το χέρι. Μέχρι πίσω στην πλάτη γέμισα μικρές πληγές. Τρελάθηκα, δεν ήξερα τι έχω. Πήγα στο νοσοκομείο, στο Συγκρού. Δεν είχα και φίλους. Σας λέω, ούτε 2-3 μήνες να είχα στην Αθήνα. Ότι τι έπαθα, τι είναι αυτό και τα λοιπά. Μου λέει, άγχος, άγχος. Λέω, ναι, άγχος, άγχος. Ωραία, αλατόνερο και τάλκ. Και να σου φύγει το άγχος. Επειδή εδώ δεν μπορούσα να... Είχα μεγάλες πληγές και δεν μπορούσα να τις κρύψω, μου βάλανε τα βραχιόλια που φοράω στη σκηνή και είδατε. Πολλά βραχιόλια στο ένα χέρι, είναι για να καλύψουν τον έρπη. Λοιπόν, από εκεί και ύστερα, επειδή μπήκα κιόλας στην ταινία πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ απότομα, δεν είχα περιθώρια για πρόβες, για όλη αυτή τη προετοιμασία που έκανε ο κύριος Φέρης με τους ηθοποιούς του πριν κτλ. Αυτός απλώς με είδε, έπαιξα δύο σκηνές, ας πούμε, στο Μινόρις Αυγής και θεώρησε ότι του κάνω. Από πού ξεκίνησα όμως? Για το βλέμμα σου που αποτυπώνεται πάνω. Ναι, το βλέμμα. Λοιπόν, αυτό με όλη μου την ψυχή, ας πούμε, προσπαθούσα να συνδέσω το τέλος. Γιατί φυσικά το σενάριο ξέρεις, οπότε πάπως τα δουλεύεις μεμονωμένα. Και η σκηνή της δολοφονίας. Έχεις κάνει κι άλλη, θα δούμε κι άλλη μια σκηνή δολοφονίας. Στην άλλη σκηνή που θα δείτε της δολοφονίας ήμουν προετοιμασμένη και δούλεψα. Αυτή δεν είχα ιδέα πώς θα με σκοτώσουν. Λέω, εντάξει, πώς. Το τι ξύλο έφαγα, το τι μελανιές είχα στο σώμα μου, το τι έπεφτα ξανέπεφτα. Και δεν είχα ιδέα πώς να πέσω και πώς να το προετοιμάσω. Χρόνια μετά κάνω μια άλλη δολοφονία που την προετοίμασα πολύ καλά. Θα τη δούμε μετά. Ναι. Θα πάμε τώρα στα 5 χρόνια.
μια από τις πιο εμβληματικές ταινίες του σύγχρονου ελληνικού σινεμά, του Παντελή Βούλγαρη, 1985, που είναι η αληθινή ιστορία δύο ανθρώπων οι οποίοι ερωτεύονται στα πέτρινα χρόνια, δηλαδή μετά τον εμφύλιο, και ζουν τον έρωτά τους απομονωμένοι ο καθένας σε μια διαφορετική φυλακή. Υπάρχουν πολλές εμβληματικές σκηνές που έχουν σημαδέψει, αλλά εδώ έχουμε διαλέξει μια παράξενη σκηνή. Γιατί, στο τέλος, είναι στο φινάλε, έτσι. Τελευταία σκηνή του έργου, ναι. Γιατί τη διάλεξες και τι θέλεις να μας πεις με αυτή τη σκηνή. Λοιπόν, εγώ σε αυτή την ταινία ήταν η πρώτη μου συνεργασία με τον Παντελή Βούλγαρη, μια υπέροχη συνεργασία που συνεχίστηκε για άλλες τρεις ταινίες. Και σε αυτό που έμαθα σε αυτή την ταινία ήταν ότι εμείς οι ηθοποιοί, οι ήρωες δεν κλαίνε. Δεν συγκινούνται έτσι εμφανερά. Πρέπει να δημιουργήσουν τέτοια ατμόσφαιρα ώστε να συγκινηθεί ο θεατής. Δεν μας ενδιαφέρει να δούμε τον ηθοποιό να κλαίει για να συγκινηθούμε. Μου είπε λοιπόν σε αυτή την ταινία δεν θέλω να δω ούτε ένα δάκρυ. Παρόλο που ερχόντουσαν μερικές στιγμές που πραγματικά μπούκωνα. Μου λέει θα το γυρίζεις πίσω. Δεν θα μένει στο βλέμμα σου. Αυτή λοιπόν την σκηνή, την τελευταία, που μετά από όλη αυτή την περιπέτεια, δεν ξέρω αν έχετε δει την ταινία, όλη αυτή η περιπέτεια 30 χρόνων αυτών των ανθρώπων, φυλακές, βασανιστήρια, που δεν μπορούσαν να συνειδηθούν και όλα αυτά κτλ. Και επιτέλους βγαίνουν από τις φυλακές με ένα παιδί που δεν ξέρει κανείς ο ένας τον άλλον, σαν οικογένεια πρώτη φορά βρίσκονται, σε ένα άδειο σπίτι που πρέπει να αρχίσουν την πραγματική ζωή τους. Και με έχει βάλει λοιπόν να κάνω μια βόλτα σε αυτό το έρημο σπίτι, να κοιτάω κάποιες φωτογραφίες και μετά να κάθομαι στο πάτωμα και να κοιτάω στην κάμερα. Είχε πλάκα γιατί είχε τόσο κρύο. Πρέπει να είχε κάτι σαν -2 από τις σπάνιες φορές, ένα παλιό υγρό εγκαταλειμμένο σπίτι στην πλάκα. Εγώ με κοτομάνικο ξυπόλτη, όλοι με, ξέρεις, γούνες και αμπέχωνα και αυτά. Και λέει στον Γιώργο τον Αρβανίτη, τον οπερατέρ, κάνε freeze frame. Δηλαδή πάγωσε την εικόνα. Εκεί θα τελειώσουμε. Και του λέει, τι χρειάζεται. Έχει παγώσει μόνη της. Σε αυτή λοιπόν τη σκηνή απλώς θέλω να σας πω ότι εγώ δεν χρειάστηκε να κάνω τίποτα. Εγώ απλώς κοίταξα την κάμερα. Αυτό που κουβαλούσα κοιτώντας την κάμερα ήταν όλη η ταινία. Δηλαδή, ο θεατής πια καταλαβαίνει, δεν χρειάζεται να του πω εγώ τίποτα. Μετά από όλες αυτές τις περιπέτειες, εγώ απλώς κοιτάω την κάμερα. Δεν χρειάζεται λοιπόν πάρα πολλές φορές να δείξουμε, να παίξουμε, να κάνουμε τίποτα. Γιατί υπάρχει ένα σενάριο που καταλήγει σε κάτι ή τονίζει κάτι. Υπάρχει το μοντάζ, το πώς θα στο δείξει, πώς θα στο κάνει. Εσύ απλώς ξέρεις τι παίζεις σε κάθε σκηνή. Αυτό. Όλα τα άλλα έρχονται. Για να δούμε.
Ακούτε την εκπομπή «Η γυναίκα και τα προβλήματά της». Αληθινές ιστορίες. Μια ραδιοφωνική εκπομπή που ακούτε κάθε μέρα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, από το δεύτερο πρόγραμμα του ΕΕ. Συγγνώμη, έχω να τα δω πολλά χρόνια αυτές τις ταινίες και είναι κάπως συγκινητικό. Είναι αλήθεια ότι δεν ήθελες να γνωρίσεις την αληθινή γυναίκα αυτής της ιστορίας, την ναι, Ελένη? Ναι, δεν ήθελα να την γνωρίσω. Επειδή ήταν εν ζωή και θα το έβλεπε αυτό το πράγμα, βασικά δεν ήθελα να πέσω σε καμιά παγίδα μίμησης. Σίγουρα μια τέτοια προσωπικότητα θα με επηρέαζε στη φωνή, στο βλέμμα, στην κίνηση και μετά θα έμπαινα σε αυτή την τρομερή παγίδα να τη μιμηθώ. Το μόνο πράγμα που έκανα ήταν να διάβασα κάποια γραμματά της, άκουσα λίγο κάποια πράγματα που έλεγε στον Παντελή, μαγνητοφωνημένα κτλ. Και εδώ ήθελα να σας πω ότι είναι ωραίο να είσαι ελεύθερος από μια εξωτερική εικόνα που προσπαθείς να φτιάξεις. Γιατί όλα αυτά που απασχολούν ηθοποιό, πώς περπατάει, πώς είναι η φωνή του, πώς είναι τα μαλλιά του, πώς είναι το ένα το άλλο, αυτά αν δεν έρθουν οργανικά, είναι μια τεχνική αψυχή. Όλα αυτά έρχονται με το γνωστό τρόπο που σας είπα, τουλάχιστον σε μένα, δεν ξέρω κάποιος άλλος που είναι αλλιώς να δουλεύει, διαβάζοντας, αρχίζει να δημιουργείται μια εικόνα χωρίς να το καταλάβεις, κατεβαίνει η φωνή ή ανεβαίνει η φωνή, η κίνηση, το τι, πώς ας πούμε αυτός ο άνθρωπος κάθεται ή πώς ας πούμε κινεί τα χέρια του. Και επιμέρους φυσικά σε κάθε σκηνή, ανάλογα πώς είναι στημένη, μπορείς να δημιουργήσεις διάφορα τέτοια
πώς τα λένε γερμανικά, Gestalt, κάπως έτσι, δηλαδή κάποιες χαρακτηριστικά. Αλλά αυτά, αν δεν είναι οργανικά, είναι ψεύτικα. Δηλαδή εδώ, τώρα σε αυτή τη σκηνή, εγώ έγινα μια περισπωμένη, δεν ξέρω, δηλαδή έγινα μια περισπωμένη. Δεν ήταν κάτι που το σκέφτηκα ότι εκεί θα είναι έτσι. Είναι κάτι που μέσα από τη σκηνή και μέσα από αυτά που έχουν προηγηθεί και έχω δουλέψει, ήρθε το σώμα και συρρυκνώθηκε από το βάρος όλων αυτών των πραγμάτων και το βάρος που έρχεται μπροστά στη ζωή της. Μια άγνωστη ζωή με έναν άγνωστο άντρα και ένα παιδί βγαίνει στην κοινωνία μετά από χιλιάδες χρόνια φυλακές. Κάπως ήρθε και έδεσε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όχι έδεσε, ήρθε και δημιουργήθηκε. Αυτό και, ήθελα να πω. Ναι. Και σίγουρα για να περάσω και στην επόμενη σκηνή, σίγουρα όλα αυτά τα πράγματα, και αυτό είναι μια καλή συμβουλή, αν και δεν μας αρέσουν οι συμβουλές, στους νέους, μπορούν να τα βρουν όχι μόνο στον κινηματογράφο, αλλά στη ζωγραφική, στη λογοτεχνία, στην ποιήση, στη ζωή. Δηλαδή, το ξέρω γιατί το έχουμε ζητήσει πολλές φορές, ότι είσαι ένας άνθρωπος που ακούς πολύ μουσική, πηγαίνεις σε συναυλίες, πηγαίνεις σε μουσεία, διαβάζεις βιβλία, διαβάζεις ποίηματα, βλέπεις έργα τέχνης και αυτά σε επηρεάζουν ή τα ενσωματώνεις κάποια στιγμή σε ένα ρόλο, όπως αυτή την επόμενη σκηνή που θα δούμε τώρα. Έχω μεγάλη αδυναμία στα εικαστικά. Πιστεύω ότι η ζωγραφική μπορεί να είναι μια τρομερή πηγή έμπνευσης και είμαι σίγουρη ότι είναι και για τους σκηνοθέτες. Διάφορες εποχές, διάφορες τεχνοτροπίες κτλ. Είναι όμως όταν και ψάχνεις να βρεις έμπνευση, αυτό που είπα στην αρχή ότι πρέπει να είσαι ένας καλλιεργημένος, ας πούμε, άνθρωπος γενικότερα, αλλά και σαν ηθοποιός ακόμα περισσότερα, και να αναζητάς, ας πούμε, παντού τις πηγές σου, να έχεις τις πηγές σου. Όταν δουλεύω ένα ρόλο, πολλές φορές, πάντα, πώς το λένε, προσπαθώ να βρω κάτι κάπου. Ξεφυλίζω βιβλία. Έχω πάρα πολλά βιβλία με μεγάλους ζωγράφους. Τα ξεφυλίζω. Μπορεί τίποτα. Τίποτα. Τα ξεφυλίζω. Ακούω διάφορες μουσικές. Λέω για να βάλω αυτό. Βάλω λίγο Μπαχ, Μπετόβεν, Νικ Κέιβ. Ποιος θα με εμπνεύσει. Ξέρεις. Βάζω διάφορα πράγματα. Και ειδικά όταν έχω κάποιες δυσκολίες, ας πούμε, σε σκηνές. Η σκηνή που ακολουθεί είναι από τις Απουσίες, αν δεν κάνω λάθος. Αυτή ήταν λοιπόν μια ταινία που κατά τη γνώμη μου πάλι τυχαία πήρα το ρόλο. Ήταν για μια μεγαλύτερη γυναίκα, αλλά τέλος πάντων έφυγε η μεγαλύτερη γυναίκα, του μείνε η μικρότερη γυναίκα. Αυτή λοιπόν πήρε. Ήθελα να πω ότι είχε ένα βάρος. Είναι η μεγάλη αδερφή από τρεις αδερφές κλεισμένα σε ένα πύργο με πολύ έτσι πνιγυρή ατμόσφαιρα. Ο κύριος Κατακουζινός, πιστεύω ότι ήταν πολύ εμπνευσμένος από τον Μπέρκμαν, που βλέπαμε τότε όλοι κατά κόρον. Είναι λοιπόν μια σκηνή που αυτή η γυναίκα είναι μια γυναίκα έτσι σκληρή, που δεν εκφράζεται κτλ. Και που στο τέλος, στην τελευταία σκηνή, καταραίει, βγάζει μια κραυγή και αιμορραγεί γυναικολογικά, που είναι σαν να λέει ότι ας πούμε δεν είχε περίοδο όλα αυτά τα χρόνια και ξαφνικά κάτι έγινε, άνοιξε και με αυτή την κραυγή αιμορραγεί κιόλας. Είναι μια πολύ δύσκολη σκηνή. Πρέπει να χτυπιέμαι σε διάφορους τοίχους, να τραβάω διάφορες κουρτίνες, χωρίς ας πούμε πολλά-πολλά, να καταλήγω σε ένα κρεβάτι, όπου εκεί πρέπει να βγάλω μια κραυγή και συγχρόνως να πλημμυρίσει αίμα το άσπρο νηφικό. Πρώτον λοιπόν έχω να αντιμετωπίσω αυτή την κραυγή, που πώς θα είναι αυτή η κραυγή. Και εδώ θέλω να σας πω ότι ψάχνοντας σε βιβλία έπεσα πάνω στη κραυγή του Μούνχ και εμπνεύστηκα από αυτό το στόμα που άνοιγε το άναρθρο και τι βγαίνει από εκεί πέρα μέσα. Πάρα πολύ με βοήθησε αυτός ο πίνακας. Δεύτερον, αυτό είναι το αστείο κομμάτι, το 80, ξέρετε, τα special effects στην Ελλάδα ήταν, ας μην τα συζητήσουμε. Πώς λοιπόν θα βγει αίμα
από τα πόδια μου και θα ξεχυθεί. Ενώ είναι ένα μονοπλάνο που δεν υπάρχει περιθώριο κάποιος να ρίξει αίμα εκεί πέρα. Εμπνεύστηκα λοιπόν κάτι καταπληκτικό. Βγάλανε ένα αυγό, όπου βγάλαν όλο το υγρό από το αυγό και βάλαν μέσα νερό που εγώ έπρεπε να το πατήσω κάποια στιγμή και αυτό να σπάσει το αυγό που θα είναι λεπτόφλουδο και τότε θα πλημμυρίσει αίμα το νηφικό. Καταπληκτική ιδέα. Μέσα όλο εγώ δηλαδή τον πόνο μου και την αυτή μου πριν να ψάχνω να βρω πού είναι το αυγό να το πατήσω και να λέω Θεέ μου πώς θα... Πάμε λοιπόν την πρώτη λήψη. Έτοιμοι, έτοιμοι, έτοιμοι. Όλοι είναι έτοιμοι για αυτή τη δύσκολη σκηνή. Άρχιζα κι εγώ να πέφτω από τείχο σε τείχο από αυτό. Δηλαδή ήταν μια παράνοια αυτό που ζούσα. Καταλήγω στο κρεβάτι, πατάω το αυγό και να μην φαίνεται ότι το πατάω και πατάω το αυγό. Δε σπάει! Γουρλιάζω μαζί με το γουρλιαχτό. Στοπ, στοπ, στοπ. Μα τι έχει το αυγό? Όχι, είναι χοντρόφλουδο αυγό. Όχι, βάλαμε. Δύο εσόρουχα, το ένα να καλύπτει το άλλο, να μην καλύπτει. Τέλος πάντων, κάναν μια άλλη αλχημία, πλήθηκα πάλι, ξαναβάλανε ένα αυτό, έσπασε το αυγό. Τώρα, δεν ξέρω τι να σας πω όταν έχετε να αντιμετωπίσετε, ας πούμε, τέτοιες δυσκολίες, να ξέρετε όμως ότι είναι κομμάτι της δουλειάς. Δηλαδή, γίνεται ένα ψέμα, το οποίο φαίνεται σαν αλήθεια. Αυτό είναι και η μαγεία. Και να είναι τόσο αληθινό. Ανταπεξήλθα, έσπασα το αυγό και εμπνεύστηκα από τον μεγάλο καλλιτέχνη. Αυτή τη σκηνή. Για να δούμε τη σκηνή. Άμα, έτσι. Πω. Τι κάνει ο άνθρωπος για να κάνει το ψωμί του. Ρωτάς το σκηνοθέτη τι ακριβώς
πρέπει να νιώσεις ή πώς ακριβώς πρέπει να το νιώσεις, ή σου έχει τύχει να μην σου απαντήσει αυτή την ερώτηση ο σκηνοθέτης? Ναι, βέβαια, μου έχει τύχει. Εννοείται ότι με τον σκηνοθέτη έχεις την απόλυτη συνεργασία που σου λέει διάφορα πράγματα για τις σκηνές, ή μπορεί και να μην πει και πολλά πράγματα, αλλά να σου δείξει. Ο Παντελής ο Βουλγαρής είναι ένας σκηνοθέτης που δημιουργεί μια ατμόσφαιρα. Δεν λέει πάρα πολλά. Λέει δια της ατόπου απαγωγής πράγματα. Δηλαδή έχει τύχει να πει μια ιστορία, ας πούμε, άσχετη με αυτό που εσύ αντιμετωπίζεις, αλλά η οποία για κάποιο λόγο σου δημιουργεί ένα συνέστημα. Αυτό το συνέστημα που αυτός θέλει να βγάλεις με έναν άλλον τρόπο. Αλλά μου έτυχε και μια φορά λοιπόν στις ίσχυες μέρες του Αυγούστου που έπαιζα ένα ρόλο που είχα πάντα ένα άγχος. Τι είναι αυτός, είναι απροσδιόριστο. Και είναι να κάνω αυτή τη σκηνή, γιατί μέχρι εκείνη την ώρα, ας πούμε, έκανα μικρές σκηνές, έτσι, μια φιγούρα στο παράθυρο, μια φιγούρα στο δρόμο, από εδώ, από εκεί. Και πρέπει να κάνω ένα μονόλογο, να μιλήσω σε δύο ή τρεις, δεν θυμάμαι, ηλικιωμένες κυρίες. Και του λέω, ρε Παντελή, αυτή τι είναι? Είναι προάγγελος θανάτου ή κλεφτρώνει? Γιατί, αν δείτε την ταινία, έχει και τέτοια στοιχεία. Και μου λέει, δεν ξέρω. Τι εννοείς δεν ξέρω? Δηλαδή, εγώ πώς θα παίξω? Ξέρω, δεν ξέρω τι είναι πραγματικά. Και εγώ έπαιξα χωρίς να ξέρω. Δηλαδή, είπα και εγώ δεν ξέρω τι παίζω. Και παίζω. Αυτό είναι ένα περίεργο πράγμα. Δηλαδή, ακούγεται λίγο... Ήξερε ο Παντελής. Ο Παντελής ήξερε. Δεν το έλεγε. Και εγώ ήξερα και δεν το έπαιζα. Δηλαδή, παίξαμε ένα παιχνίδι περίεργο εκείνη την ώρα. Διότι ακόμα και αν δεν ξέρεις, ακόμα και αν δεν σκέφτεσαι τίποτα, ακόμα όλα αυτά, δεν ξέρω πώς να σου το πω, ξέρεις. Δηλαδή, αυτό που φαίνεται, κάτι σημαίνει. Αυτή την αμφιθυμία, ας πούμε, που είχε η ηρωίδα, έβγαινε και έτσι και ο θεατής δεν ξέρει. Δεν ξέρει ακριβώς. Για να δούμε. Ίσχες μέρες του Αυγούστου. Παντελής Βουλγαρής, 1991. Σαν να έχω ξανάρθει εδώ πέρα. Το ίδιο μέρος. Η θάλασσα ίδια. Εσείς οι τρεις έτσι, αγαπημένες, ευτυχισμένες. Έτσι φαινόμαστε. Δεν μπορώ να διαβάζω τα βράδια όταν δουλεύω. Κάθομαι και βλέπω όνειρα. Χωρίς να κοιμάμαι. Σαν να είμαι στο κινηματογράφο. Βλέπω το ίδιο όνειρο κάθε φορά που φεύγω. Το τοπίο είναι γκρίζο. Μουντώ. Είμαι στο νερό μέχρι τα γόνατα. Βαστάω τα φουστάνια μου να μην βραχούν. Η θάλασσα είναι ανάβαθη. Σαν κι αυτή εδώ. Αισθάνομαι κάτι. Ένα πελώριο υπεροκειάνιο. Κυλάει αργά και στέκεται πλάι μου. Σηκώνω το κεφάλι. Ταξιδιώτες με κοιτάνε, χωρίς να μιλούν. Δεν θέλω να φεύγω όταν έχω κάποιον σοβαρά. Μου έχει ξανασυμβεί. Όταν γύρισα, είχε φύγει. Δεν ξέρω πώς να το πω, αλλά... όταν είμαι εκεί, τον διώχνω. Ποιον? Είναι ένα αεράκι.
μπαίνει μέσα στο δωμάτιο. Μπορεί να διαβάζει εφημερίδα. Ή να κοιτάς τον κόσμο που κυκλοφορεί στους δρόμους. Ναι, όντως. Το θυμάμαι κι εγώ αυτή τη σκηνή που... Πεθαίνει μετά η Παΐζη, ας πούμε. Ουσιαστικά σαν τους προειδοποιεί, αλλά όμως έχει και... την κλέβει κιόλας. Είναι κλέφτρα, ναι. Και εμένα μου έμεινε πάντα... Η απορία. Η απορία. Τέλεια. Το πετύχαμε. Υπάρχουν ορισμένες φορές που η εκφορά μιας λέξης ή ο ιδιαίτερος τονισμός της μπορεί να βγάλει ένα ολόκληρο κόσμο. Θυμάμαι ο Αλέκος Ακελάριος όταν ανέβαζε στο θέατρο το «Γερμανοί ξανάρχονται», το οποίο έγινε ταινία με το Βασίλη Λογοθετήδη. Είναι μια σκηνή που οι Γερμανοί έχουν μπει μέσα στην αυλή που είναι ο Λογοθετήδης και έχουν πετάξει ένα, οι Έλληνες δηλαδή, έχουν πετάξει ένα ραδιόφωνο μέσα στο πηγάδι και οι Γερμανοί έχουν πληροφορίες από κάποιο δοσύλλογο ότι υπάρχει ένα ραδιόφωνο και πρέπει να το βρουν. Και γυρίζουν γύρω-γύρω από το πηγάδι και ο Λογοθετήδης όσο πλησιάζουν στο πηγάδι λέει «αμάν, αμάν» και δεν βγάζει γέλιο το «αμάν». Και μια, δυο, τρεις, τέσσερις φορές αυτή είναι η σκηνή για να βγάλει πολύ γέλιο. Και λέει ο Λογοθετήδης στον Σακελάρη, του λέει «Αλέκο, αύριο θα το πω αλλιώς». Λοιπόν, θα το πω «αμάν». Και όντως γίνεται αυτό το πράγμα και πλησιάζοντας, λέει «αμάν, αμάν» και πέφτει κάτω το κοινό από τα γέλια. Το λέω αυτό για, να, για την επόμενη σκηνή που θα δούμε, που είναι από, τις, είναι από την αληθινή ζωή, έτσι, του Κούτρα. Θες να το δούμε ή να πεις πρώτα πώς, τι ακριβώς έκανες με τη λέξη ψάρι. Καταρχάς, δεν πιστεύω ότι έπεσε ο κόσμος από τα γέλια με αυτή τη σκηνή όπως το Λογοθετήδη, αλλά έβγαλε ένα χιούμορ που το ζητούσε. Ο Πάνος. Και ένα χαρακτήρα συνέχεια και συγχρόνως και ένα χαρακτήρα. Είναι μια σκηνή που περπατάει αυτή μια έτσι αλλοπαρμένη ζάπλωτη στην πισίνα και πετυχαίνεται ένα τεράστιο ψάρι. Ένα τεράστιο ψάρι μέσα από τη μία. Εγώ δεν ήξερα τι ψάρι θα πετεχτεί, έτσι. Δηλαδή, ήξερα τη σκηνή, αλλά δεν ήξερα και τι ψάρι θα βγάλει ο Πάνος. Και πριν το βλέπω, λέω, ένα ψάρι. Και είπα, πού σου, όχι ψι. Και εκεί πέρα έπεσε πολύ γέλιο. Τώρα δεν ξέρω, βέβαια, στη σκηνή πώς έγινε. Αλλά είναι κάτι το οποίο βγήκε μέσα από το ξάφνιασμα. Και δημιουργήθηκε μια λέξη που δεν είναι έτσι. Αυτό. Αλλά ας δούμε αυτή τη σκηνή γιατί είναι ωραία. Αληθινή ζωή. Ένα ψάρι! Πετάχτηκε ένα ψάρι! Τι? Ναι, φτιάχνει όμως και το χαρακτήρα, δηλαδή ο τρόπος που θα μιλήσεις, ο τρόπος που θα παρατονίσεις, ο τρόπος που θα φτιάξεις μια προφορά. Είναι αυθόρμητο. Είναι, δηλαδή, ήταν αυθόρμητο. Άμα ξέρεις καλά τι παίζεις, μπορείς να το σχεδιάσεις ό,τι θέλεις, λοιπόν. Οπότε... Να δούμε άλλη μια δολοφονία, που αυτή όμως... άλλη μια δολοφονία. Fugitive Peace, κομμάτια φυγής του Τζέρεμι Ποντέσουα, ένας πάρα πολύ ιδιαίτερος και πολύ επιτυχημένος Καναδός σκηνοθέτης. Αυτή η σκηνή γυρίστηκε στη Χίο. Στη Μυτιλίνη. Μυτιλίνη, πάρ' το μικρόφωνο. Μυτιλίνη. Ήμουν εκεί σε αυτό το γύρισμα. Ήμουν εκεί σε αυτό το γύρισμα και το είδα πόσες φορές το είχατε κάνει. Δεν θυμάμαι. Όχι πολλές όμως. Νομίζω ή 6 φορές ή 7. Είμαστε στην κατοχή. Υποτίθεται ότι η ταινία διαδραματίζεται στην Κεφαλονιά, έτσι. Ή στην Ιθάκη. Στην Κεφαλονιά. Στην Κέρκυρα, πιστεύω. Ναι. Πάντως όχι στο, στο Αιγαίο, από την άλλη μεριά. Ναι, από την άλλη μεριά. Ναι, και στη Ζάκυνθο νομίζω ότι είναι.
Ναι. Πάντως στα Επτάνησα. Είναι ένας Εβραίος, τον οποίο τον έχουν... ένα μικρό Εβραιόπλο το οποίο το κρύβει ένας Έλληνας. Και εσύ είσαι μια γυναίκα στο χωριό εκείνο που έχουν μπει οι Γερμανοί. Δεν είναι Έλληνας αυτός που το κρύβει. Δεν θέλω να σε απογοητεύσω. Καλά, πέφτουμε σε μια σειρά λαθών. Είναι πάντως ένας Εβραίος που πρέπει να κρυφτεί. Ελλάδα, έρχονται στην Ελλάδα, σώζει αυτό το παιδί αυτός, κάπως, Σέρβος ο ηθοποιός, ο, πώς λέγεται, ο... Αχ... Σε... Ναι, είναι πολύ γνωστός ηθοποιός. Δεν θέλω να πω κάτι πάνω σε αυτό, αλλά τώρα δεν θυμάμαι τι λέω. Ναι. Ο Ράντε Ζεμπρέντιτζα. Αυτός ο ηθοποιός μόλις είχε κάνει μια πολύ ωραία σκηνή στο Eyes Wide Shut του Κιούμπρικ. Έκανε αυτόν τον Ρώσο που πουλάει το κοριτσάκι του. Εδώ έχουμε δύο θέματα να σας πω. Πρώτον, ας πούμε, πρώτη φορά παίζω με έναν έτσι γνωστό ηθοποιό και τον οποίον είχα θαυμάσει και όλες αυτή την ταινία και με ξένο σκηνοθέτη. Το άγχος οχταπλάσιο. Πώς το κάνουν, ήμουν έτοιμη να, ξέρεις, ήθελα πάρα πολύ να δω πώς δουλεύουν οι ξένοι ηθοποιοί, πώς γίνεται, πώς είναι οι ξένοι σκηνοθέτες, πώς, ότι θα μάθω κάποιο μυστικό και άραγε θα μπορέσω να ταιριάξω κτλ. Και πάω εκεί και βλέπω ότι όλοι οι ηθοποιοί έχουν τα ίδια προβλήματα. Όλοι κυκλοφορούν μόνοι τους πάνω κάτω λέγοντας τα λόγια. Ο σκηνοθέτης λέει, θα μπεις από εδώ, θα βγεις από εκεί. Ναι, αυτό. Και λέω, δηλαδή, είμαστε, ας πούμε, χαμένοι από χέρι. Όλοι οι άνθρωποι. Επικοινώνησα εξαιρετικά με τον Ράντε, ο οποίος ήταν Σέρβος και πάρα πολύ έτσι ζωντανός και δυνατός ηθοποιός και πολύ ζεστός. Και έχω να κάνω, λοιπόν, αυτή τη σκηνή που μαζεύει οι Γερμανοί τους Εβραίους. Κατορθώνω εγώ και τους φυγαδεύω και... μαζεύουν εμένα μαζί με άλλους ανθρώπους που είμαστε κάπως εβραιόφιλοι και μας σκοτώνουν στην πλατεία του χωριού. Λοιπόν, το ξέρω, το έχω να κάνω μια σκηνή που με χτυπάνε πισόπλατα και πρέπει να πέσω. Και λέω, δεν θα κάνεις το ίδιο λάθος, δεν θα πας απροετοίμαστη, να γεμίσεις μελανιές. Πάω λοιπόν και εγώ σε μια φίλη μου χορογράφο κινησιολόγο και λέω, θέλω 5 τρόπους να πέφτω μπρούμητα, να μην χτυπάω για να κάνω αυτή τη σκηνή. Και όντως δουλέψαμε καμιά εβδομάδα, μου έμαθε πώς να πέφτω χωρίς να χτυπάω, πώς να πέσω πλάγια, πώς να πέσω κάθετα, πώς... διάφορους τρόπους. Οπότε πήγα προετοιμασμένη. Πάμε λοιπόν σε αυτή τη πλατεία που έχει, δεν ξέρω εγώ πώς, 40 βαθμούς μες το καλοκαίρι, πέτρα από κάτω. Οι Κάναδοι πάρα πολύ έτοιμοι μου βάζουν επιγονατίδες, μου βάζουν για τον αγκώνα. Αυτά ξεχάστε τα, δεν παίζουν σε ελληνικές ταινίες. Αυτές οι πολυτέλειες αφήστε τις, ας πούμε. Έχουν φέρει ένα στρώμα για την πρόβα αυτά και τα λοιπά. Πάμε, μου λέει, Θέμης. Έχω 3-4 επιλογές. Ποια θέλει να σου τις δει. Okay, don't worry, μου λέει, just show me the first. Πάω λοιπόν και κάνω μια version. Fantastic, μου λέει, fantastic. Let's shoot it. Κάνω αυτό το ίδιο πράγμα 7 φορές. Επέτα με τα γόνατα και μπρούμητα, με τα γόνατα και μπρούμητα. 7 φορές. Δεν μου ζήτησε καμία άλλη φορά. Στο τέλος, χειροκρότησε το καναδέζικο συνεργείο. Λέω, πα, Θεέ μου, τι τέλεια που τα έκανα. Χειροκροτάνε κιόλας. Και έρχεται ο ηχολήπτης και μου λέει, hey, listen. Αν αυτό ήταν, λέγει, η Καναδός ηθοποιός ή η Αμερικάνος ηθοποιός, θα ήθελε 5 στάντμαν, 1 ελικόπτερο, 2 βατραχανθρώπους, 6 ιδιαίνω αυτά. Δεν το πιστεύω ότι μόνη σου έπεσες 7 φορές και δεν είπες και κιχ. Και του λέω, Greek actress. Για να δούμε αυτή τη σκηνή, τα κομμάτια φυγής του Τζέρεμι Ποντέσο, 2007. Οι Juden dieser Insel sind geflohen oder halten sich versteckt. Ξέρουμε ότι πολλοί Εβραίοι σε τούτο το νησί απέδρασαν. Άλλοι κρύβονται.
Wir wissen, dass viele von euch ihnen geholfen haben oder sie in diesem Moment versteckt halten. Ξέρουμε ότι ανάμεσά σας υπάρχουν κάποιοι που τους συντρέχουν. Άλλοι τους κρύβουν. Ihr seid hier, weil ihr verdächtig seid. Und eure Häuser werden durchsucht werden. Ihr werdet hier bleiben, mit den Händen über dem Kopf, bis die Durchsuchung beendet ist. Είσαστε εδώ ως ύποπτοι. Θα κάνουμε έρευνες στα σπίτια σας. Τι νομίζεις, θα κάθομαι εδώ σαν καμιά εγκληματίας? Καλύτερα να πεθάνω στο ίδιο μου το σπίτι. Hey, Sina! Frau, zurückbleiben! Zurückbleiben! Halt, hab ich gesagt! Ναι, ήταν μια ωραία μέρα αυτή, το θυμάμαι. Τι είπατε? Θα τη δούμε 7 φορές. 7 φορές. Ο που τη γύριζα, έτσι. Ίδια είναι. Μην νομίζεις. Μονόλογος και αντίδραση του άλλου ηθοποιού. Ναι, έτσι το έχεις εσύ. Έτσι το έχω εγώ. Πώς δηλαδή... Εγώ ουσιαστικά αυτές τις δύο σκηνές που έχουμε επιλέξει παρακάτω, που είναι από δύο διαφορετικούς σκηνοθέτες, είναι για να πω δύο διαφορετικούς τρόπους που δουλεύουν, δηλαδή δύο διαφορετικούς τρόπους σκηνοθετών. Είναι το Wild Duck του Γιάννη Σακαρίδη και το Blast του Σίλα Τζουμέρκα. Που δούλεψα με δύο σκηνοθέτες που δουλεύουν τελείως διαφορετικά. Λοιπόν, στην πρώτη σκηνή... Γεια σου, Γιάννη. Κύριος Σακαρίδης. Είναι το Wild Duck. Μία ταινία που ο Γιάννης ήθελε να δουλέψει... Να συνδημιουργηθεί μαζί με τους ηθοποιούς του. Είχε την κεντρική ιδέα, είχε ένα σκελετό και ήθελε να δουλέψει τους διαλόγους και την εξέλιξη του χαρακτήρα μαζί με τους ηθοποιούς του. Περίπου έτσι πως δούλευε ο Κασαβέτης και κάπως έτσι είπαμε αυτό θα γίνει. Ερχόντουσαν λοιπόν στο σπίτι μου με τον Αλέξανδρο το λογοθέτη με τον οποίο έπαιζα και... Δουλεύαμε έτσι γύρω από το τραπέζι της κουζίνας και ο Γιάννης τραβούσε τις πρόβες και τα λόγια τα οποία δημιουργώντουσαν μέσα από τον αυτοσχεδιασμό, το συνεχή που κάναμε και δοκιμάζαμε από αυτόν τον τρόπο, δοκιμάζαμε τον άλλον τρόπο και έτσι και έτσι και έτσι. Λοιπόν, έχει να κάνει με μια γυναίκα καρκινοπαθή και με έναν νεαρό που ανακαλύπτει ότι ο καρκίνος που έχει πάθει αυτή η γυναίκα προέρχεται από μία κεραία σε μία πολυκατοικία απέναντι κινητής τηλεφωνίας. Και είναι η πρώτη του συνάντηση. Λοιπόν, καταλήξαμε σε κάποιο είδος μονόλογο. Ο Γιάννης τα έγραψε κάπως ένα χαρτί, τα έφερε στο... γύρισμα, εγώ είχα άγχος που το χαρτί, τα λόγια αυτά κτλ. Και το ξέχασα. αλλά ήξερα τόσο πολύ καλά τι είναι αυτό που παίζω και πού, γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα. Μια κατάπαυστη φλιαρία αυτής της γυναίκας η οποία πεθαίνει υποτίθεται, που άρχισα να βάζω τα δικά μου. Και έγινε εξίσου ζωντανό και εξίσου αληθινό. Αν δεν κάνω λάθος, Γιάννη, δεν είχες κανένα παράπονο. Και στην επόμενη ταινία είναι ένας τελείως διαφορετικός τρόπος του Σίλα, ο οποίος δούλεψε πολύ αυστηρά και πειθαρχημένα πρόβες, εκατομμύρια, εκατομμύρια, εκατομμύρια πρόβες. Ξέραμε ακριβώς τι θα κάνουμε. Αλλά ας μιλήσω για τον Blast λίγο πριν αρχίσει η... Να δούμε το Wild Duck. Το Wild Duck του Γιάννη Σακαρίδη, το 2013. Εγώ ψαρεύω χρόνια. Είναι η ευτυχία μου.
Ο άντρας μου ψάρευε. Με έπαιρνε μαζί του. Εγώ βαριόμουν στην αρχή. Μου δίνα κανένα καλάμι, κράταγα. Σιγά σιγά κόλλησα. Μεγάλο κόλλημα. Τώρα ψαρεύω κάθε μέρα. Άμα έχει καλό καιρό, έρχομαι εδώ. Είναι σαν διαλογισμός. Θα κολλήσεις κι εσύ, να το ξέρεις. Την ολοκληρώσαμε. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ναι. Αυτό. Το επόμενο είναι του Σίλα, το Blast. Λοιπόν, ναι, ο Σίλας δουλεύει που πολύ. Παίζεται ξύλο με την παπούλια. Με την Αγγελική Παπούλια, παίρνει ξύλο. Με δέρνει, δηλαδή. Είναι η κόρη μου, εγώ είμαι. Αχ, συγγνώμη. Με δέρνει η Αγγελική Παπούλια. Με δέρνουν γενικά στις ταινίες. Έχω ρίξει και κάνα ξύλο εγώ μόνο. Είναι παράλυτη αυτή. Είναι σε ένα wheelchair. Είναι η μάνα της. Αλλά έχει κάνει φρικτά πράγματα. Και της την πέφτει η κόρη. Έχουμε κάνει αυτή τη σκηνή άπειρες φορές στις πρόβες στο σπίτι του Σίλα. Ξέρω πια και τα τελευταία λεπτομέρεια. Εκτός από το ξύλο, δηλαδή πραγματικό ξύλο δεν έπεφτε στις πρόβες. Πάμε λοιπόν στο γύρισμα και αρχίζουμε. Μία λήψη. Δύο λήψεις. Τρεις λήψεις. Τέσσερις λήψεις. Ξύλο. Ξύλο. Πέντε λήψεις. Έξι λήψεις. Εφτά λήψεις. Ακριβώς ίδιες. Έλεγε άλλη μία. Πολύ ωραία παιδιά. Άλλη μία. Ακριβώς ίδιες. Έλεγε παιδί μου τώρα τι θα κάνω πάρα. Ξανά. Δεν ξέρω πόσες λήψεις. Κάναμε 8, 9, 10, δεν θυμάμαι. Ξύλο. Δεν καταλάβαινα. Τι διαφορά έχει μία λήψη από την άλλη και γιατί, ας πούμε, θέλει και άλλη λήψη. Και το κατάλαβα, αφού έκανα και τη 10η λήψη. Ότι αυτό το κάνουν πολλές φορές, πολλοί σκηνοθέτες. Νομίζω το κάνει και ο Κιούμπρικ. Σε φτάνουν σε τέτοιο σημείο εξάντλησης που δεν έχεις πια καμία αντίσταση και όλα είναι πάρα πολύ φυσικά. Αυτό ήθελε να πετύχει ο Σίλας. Και εγώ έφαγα πολύ ξύλο. Για να το δούμε. Μπορείς να μου δώσεις τα φορολογικά, σε παρακαλώ. Ποια φορολογικά, του μπαμπά σου? Όχι του μπαμπά, τι να τα κάνω του μπαμπά, του μαγαζιού θέλω, τα δικά σου. Τι να τα κάνεις? Θέλω να τα δω, ρε παιδί μου, έτσι. Θέλω να τα δω. Δεν τα έχω εγώ, τα έχει ο λογιστής, πάρ' τον. Τώρα μίλησα με τον λογιστή! Τώρα μίλησα! Τρία χρόνια έχεις να πας στο γραφείο του! Σταμάτα εσύ! Σήκω πάνω. Σήκω πάνω! Σήκω πάνω! Τελείωσε αυτό το αστείο! Τελείωσε! Είναι Μαρία, τρελάτε! Σκάσε! Τελείωσε! Τελείωσε! Τι είναι αυτά! Τι είναι όλα αυτά! Ξέρεις πόσα χρωστάμε! Θα πας φυλακή, το καταλαβαίνεις! Πώς θα τα πληρώσεις! Με τη σύνταξη του μπαμπά! Πού θα τα βρεις αυτά τα λεφτά! Πού θα τα βρεις! Ποιος θα τα δώσει! Ποιος θα τα δώσει! 30 ταξίδια να πάει ο Γιάννης! Δεν βγαίνουν! Έξω! Έξω! Τροπή σου! Και να τελειώσουμε με ένα. Να τελειώσουμε με ένα μονόλογο και με τις δυσκολίες του μονολόγου όταν είσαι μόνος σου. Ναι, οι δυσκολίες ενός μεγάλου μονόλογου, 6-7 σελίδες, που πρέπει να κινηματογραφηθεί όλο μαζί. Εντάξει, εμείς το οποίοι είμαστε συνηθισμένοι στους μονολόγους, μαθαίνουμε κτλ. Όμως δεν ξέρεις πού θα το παίξεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή και
τι συνθήκες θα αντιμετωπίσεις. Οπότε είναι κάτι το οποίο πρέπει να κάνεις και να... Εγώ δηλαδή είχα την καταπληκτική βοηθό, την κόρη μου, η οποία επί μία εβδομάδα κρατούσε τα λόγια απέναντί μου και εγώ, εκτός το ότι τα είχα μάθει, νερό, 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 ξανά, 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 δοκίμασα και διάφορους τρόπους, έλεγα, άμα το έδαφος είναι ανώμαλο, άμα το έδαφος είναι ίσιο, άμα θα κάτσω, αν δεν θα κάτσω, διάφορα πράγματα και ουσιαστικά κάπως παίζαμε έτσι με την κόρη μου, πολύ. Και πάμε και αυτό θέλει να το γυρίσει η Νάντση Μπινιαδάκη, μία σκηνοθέτης που ζει στο Βερολίνο, μέσα στο νεκροταφείο του Κεραμικού. Όλο το έργο έχει να κάνει με τα ποτάμια της Αθήνας που εξαφανίστηκαν και ειδικά ο Ερηνιός, Ερηνιός λέγεται ακριβώς, και ο οποίος μέσα στο μονόλογο της αυτήν τον βλέπει να ζωντανεύει και να πρέπει να πηδήξει και τα, και τα νερά και τα λοιπά και τα λοιπά. Και είχα περιθώριο 5 λεπτά να δω όλο αυτό εδώ το πράγμα μόνη μου. Εάν δεν ήμουνα τόσο, τόσο, τόσο καλά προετοιμασμένη, εάν δεν ήξερα τον μονόλογο αυτόν απ' έξω και ανακατωτά, πίσω μπρος, μέσα, έξω, δεξιά, αριστερά, δεν ξέρω πώς θα το έκανα, γιατί πραγματικά δεν ξέρω αν θα φανεί στη σκηνή, ώσπου να γίνει αυτή η σκηνή, υπήρχαν πολλές δυσκολίες μορφολογικές του εδάφους. Είναι αυτό που σας λέω πάντα, ας πούμε, να τα ξέρετε όλα πάρα πάρα πολύ καλά. Επίσης, ας πούμε, κάτι άλλο που ισχύει και σε αυτή τη σκηνή είναι ότι δεν ήξερα πότε θα την κάνω. Δηλαδή, σου παίρνω χτες το βράδυ και σου λέει, κοίτα, δεν ήταν να γίνει η σκηνή σου αύριο, αλλά επειδή ο χώρος δεν μας δίνεται, δεν ξέρω εγώ τι, θα γίνει αυτή η σκηνή. Ξέρεις, τρόμος, αν δεν το ξέρεις και πρέπει να διαβάσεις. Ή ας πούμε σε άλλες ταινίες που πας, ας πούμε, να κάνεις μια σκηνή, έχει κάνεις μια σκηνή και να κάνεις μια δεύτερη σκηνή και σου λένε, ξέρεις, δεν βολεύει γιατί βρέχει έξω και θα μπούμε μέσα και θα κάνεις τη σκηνή την 64, 10 σελίδες παρακάτω. Εάν δεν το ξέρεις καλά, απ' έξω και ανακατωτά, μπορεί να πάθεις μεγάλη ζημιά, τρόμο. Αυτή είναι η μοναδική συμβουλή που σας δίνω. Δηλαδή, να τα ξέρετε όλα απ' έξω. Πάμε να τη δούμε. Για να δούμε αυτή τη σκηνή, την Επιφάνεια των Πραγμάτων. Πρόσφατη ταινία, από τις πιο πρόσφατες, 2017. Κοίτα να δεις. Εκεί που έκανα εγώ μάθημα, σε εκείνες τις γειτονιές, οι άνθρωποι δεν ήξεραν πώς να παραπονεθούν. Οι μεγαλύτεροι συνάδελφοί μου τσινούσαν περισσότερο. Με βλέπαν σαν τρελέγκο πιτσιρίκα, δηλαδή... Εγώ δεν είχα κλείσει καλά-καλά τα 30. Ήμουν η μόνη που τολμούσε να πάει στο σχολείο με blue jean και όχι με ταγέρ. Και πολλές φορές καλούσε εμένα ο διευθυντής στο γραφείο παρά τα παιδιά. Αλλά και τα παιδιά... τσιμουδιά. Σφίγγες. Τους άρεσε που είχαν μυστικά με τη δασκάλα τους. Οι συνωμοσίες ήταν το φόρτε τους. Οι συνωμοσίες και ο θάνατος. Ο θάνατος. Ο θάνατος, τα μυστήρια, τα σκοτάδια. Προφανώς υπήρχε μια μυθοποίηση μέσα στο κεφάλι τους. Πράγμα που εμένα ομολογώ με ξένιζε, γιατί δεν ξέρω, ίσως λόγω ιδιοσυγκρασίας, βιωμάτων. Δηλαδή. Κοίτα. Εγώ μεγάλωσα στην επαρχία. Έπαιζα σε αλάνες, σε χωράφια. Όταν πρώτο ήρθα στην Αθήνα, τρόμαξα. Δεν μπορούσα να προσανατολιστώ. Ήταν σαν να μην υπήρχε εξωτερικός χώρος. Περπατούσα και ένιωθε ένα ταβάνι πάνω από το κεφάλι μου. Και τώρα το νιώθω καμιά φορά. Γι' αυτό και έρχομαι εδώ τόσο συχνά. Γι' αυτό και σου είπα να βρεθούμε εδώ. Μ' αρέσει πάρα πολύ εδώ. Είναι σαν να αναπνέω καλύτερα. Έχει ορίζοντα. Με ξέρουν και οι φύλακες. Κάνω καμιά τράκα. Δεν σας ενοχλεί, θέλω να πω, δεν σκέφτεστε ποτέ ότι είναι νεκροταφείο. Μα τι λες, παιδί μου. Εδώ
είναι παράδεισος. Ξέρεις, οι γονείς μου ήταν δάσκαλοι και για πολλά χρόνια ήταν διορισμένοι στην Πέλα. Ξέρεις, εκεί με τα αρχαία, όλος ο χώρος γύρω-γύρω είναι αρχαιολογικός. Παίζαμε σαν πιτσιρίκια στα χωράφια και βρίσκαμε κομματάκια μάρμαρα, αρχαία κεφαλάκια. Τα στιβάζαμε όλα μαζί και κάναμε σπιτάκια, πύργους. Με συγχωρείς, χάθηκα. Τι λέγαμε? Για τη σχέση σας με τα παιδιά τότε στο σχολείο των κοριτσιών, για το θάνατο. Ναι, βέβαια. Με απασχολούσαν φυσικά οι αιμονές τους, αλλά δεν τα επέκρινα ποτέ. Δεν ήθελα να χάσω τη σχέση μου με τα παιδιά. Δεν ήθελα να χάσω την εμπιστοσύνη τους. Εξάλλου είναι χαρακτηριστικό της εφηβείας όλο αυτό το ενδιαφέρον με τα σκοτάδια και τα μυστήρια. Μόνο μια φορά έφτασα στα όρια μου. Είχαμε πάει στην Ακρόπολη και μαζεύτηκαν όλα εκεί στην άκρη του βράχου. Χριστέ μου, με έπιασε η καρδιά μου. Είπα, δεν θα τα ξαναπάω ποτέ πουθενά. Κουνούσαν τα χέρια τους και κάναν ότι θέλουν να πετάξουν. Ήθελα να μάθουν, ήθελα να τους πω, ντε και καλά, πώς είχαν αυτοκτονήσει πηδώντας από τον ιερό βράχο της Ακροπόλεως, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Εδώ που τα λέμε πόσοι. Φοβερή ερώτηση. Και που θες να ξέρω. Συγγνώμη, η σκηνή έχει κι άλλο που ξανακατεβαίνει και κάνει τέτοια. Δηλαδή, θέλω να πω, εντάξει, είδαμε ένα μικρό κομμάτι, αλλά είναι, βλέπετε, τεράστιος μονόλογος. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι η δημοσιογράφος που με παίρνει συνέντευξη είναι η κόρη μου, η οποία δούλευε στην ταινία και δεν είχαν ένα πρόσωπο και τη βάλαν την πλάτη της. Αυτό έκανε ακόμα πιο δύσκολη την κατάστασή μου, να σας πω την αλήθεια. Πιο πολύ είχα άγχος, αν θα τα πει καλά η μικρή, παρά τι θα κάνω εγώ. Αυτά. Αυτά, να απαντήσεις σε ερωτήσεις. Ναι, αν έχει καρτίσει καμία απορία, ευχαρίστω, αν μπορώ να αντιλήσω. Ναι. Καλησπέρα για μένα, να βοηθήσω λίγο στο συντονισμό. Η διαδικασία είναι γνωστή, σηκώνουμε χέρι, περιμένουμε μικρόφωνο. Δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, οπότε παρακαλώ να είμαστε λίγο σύντομοι και σύντομες στις τοποθετήσεις. Αν υπάρχει κάποια ερώτηση, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Is there any need for English interpretation, please? Όχι. Okay. Οπότε το μικρόφωνο εδώ στο φίλο. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ καταρχάς για το σημερινό. Ήθελα να ρωτήσω, μας μιλήσατε για σκηνοθέτες που έχετε συνεργαστεί. Μας μιλήσατε για σκηνοθέτες με τους οποίους έχετε συνεργαστεί, που σας έδιναν οδηγίες για το τι θα κάνετε και πώς, αλλά και για σκηνοθέτες που σας άφηναν στην άγνοιά σας. Εσείς, ως ηθοποιός, θέλω να πω γενικά βασικά ηθοποιοί, πόση ελευθερία χρειάζονται και ο σκηνοθέτης πόσες οδηγίες πρέπει να δίνει? Αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα δεν ξέρω, ας πούμε, την ποσότητα της ελευθερίας και την ποσότητα, γιατί δεν έχει να κάνει με την ποσότητα, έχει να κάνει με την ποιότητα. Δηλαδή, μπορεί να σου πει ο σκηνοθέτης μία κουβέντα. Μία κουβέντα θα σου πει και αυτό μπορεί να σου ανοίξει ένα ολόκληρο κόσμο. Δεν χρειάζεται και πολύ πολύ πυρί. Να σε αφήνει και λίγο μόνο σου σε αυτό το πράγμα που κάνεις. Τώρα, η ελευθερία, κατά τη γνώμη μου, προέρχεται από τη γνώση. Δηλαδή, όσο πιο πολύ καλά ξέρεις, τόσο πιο πολύ ελεύθερος νιώθεις. Και ακόμα και αν σε οδηγήσει σε κάτι που δεν έχεις σκεφτεί, επειδή είσαι ελεύθερος μέσα σου, δεν θα περιοριστείς. Δεν ξέρω αν μπορώ να σε... αν καταλαβαίνεις τι λέω. Έχει να κάνει με αυτό που σας λέω πάντα. Παιδιά, πρέπει να το ξέρετε πάντα. Πρέπει να το ξέρετε απ' έξω και ανακατοτά. Δεν έχει. Και το ίδιο πρέπει και ο σκηνοθέτης να ξέρει το σενάριό του πολύ καλά. Οπότε εκεί μέσα δημιουργείται ένας χώρος που μπορούμε όλοι να δουλέψουμε. Φυσικά υπάρχουν σκηνοθέτες δίστροποι, εγωιστές, χίλια δυο πράγματα, αλλά δεν εξετάζουμε αυτή την κατάσταση. Το πολύ πολύ μην ξαναδουλέψετε μαζί του. Δεν έχει, ας πούμε, να κάνει
αυτό. Προχωράμε. Ναι. Κάποια άλλη ερώτηση, παρακαλώ. Εδώ η φίλη μας. Στη σκηνή που κάνατε, που ήσασταν ανάπηροι, θέλω να ρωτήσω γιατί σας χτυπούσε με κατά αυτόν τον τρόπο. Περίμενα με κάποιον άλλο τρόπο. Τι ήθελα να αποδώσει όταν σας χτυπούσε στα οπίστια. Ναι. Μικρόφωνο, ότι... μικρόφωνο. Πιστεύω ότι η κόρη της Βαθιά δεν πίστευε ότι είναι πραγματικά παράλυτη. Και ήθελε κάπως να την κινητοποιήσει, να δει αν πονέσω. Αλλά αυτό από τη δική της παράνοια, γιατί όντως αυτή είναι ανάπηρη. Και μετά έχει μια σκηνή που ανεβαίνω τις σκάλες στις εταιρικές του σπιτιού και ανεβαίνω με τα χέρια, γιατί σέρνομαι πάνω στις σκάλες, τραβώντας. Άλλο πράγμα που πήγα πάλι σε χορογράφους και μου είπανε πώς να το κάνω κτλ. Κτλ. Και πηδάει από το μπαλκόνι, αυτοκτονεί η μάνα. Αλλά έχει να κάνει με το μίσος της κόρης και την έλλειψη εμπιστοσύνης. Και επίσης δείχνει ότι φοράει και πάμπερς, ότι έχει πλήρη αναπηρία από τη μέση και κάτω. Σαν μωρό παιδί σε δε. Ναι, σαν μωρό παιδί, μπράβο. Μπράβο, ναι, σε τιμωρήσω. Δεν το είχα σκεφτεί, Περικλή. Νομίζω ότι ήταν ένα χέρι κάπου εδώ πριν. Ναι. Γεια σας, ευχαριστούμε πολύ επίσης για σήμερα. Ήθελα να ρωτήσω αν χρησιμοποιήσατε ποτέ τις ταινίες σας ως μελέτη, ας πούμε, για να βελτιωθείτε ως ηθοποιός, δηλαδή, καθώς ήταν και τις βλέπατε και λέγατε «Α, μπορώ να διορθώσω αυτό ή αυτό» ή ήταν πιο εσωτερικό, δηλαδή, δεν χρειαζόταν. Κοίταξτε. Είμαι μια ηθοποιός η οποία δεν πιστεύει ότι είναι καλή ηθοποιός. Πιστεύω δηλαδή ότι κάποια στιγμή θα ξυπνήσουν και θα ανακαλάψουν ότι είμαι μούφα. Ζω με αυτόν τον τρόμο, οπότε θα το καταλάβουν. Δεν βλέπω τις ταινίες μου, δηλαδή με ανατριχιάζει ο εαυτός μου. Δεν βλέπω monitor, δηλαδή δεν βλέπω. Πάνε οι ηθοποιοί και βλέπουν το monitor ή ξέρεις. Λέω πως είναι και τα... Τίποτα δεν θέλω να δω από μένα. Δεν θέλω να έχω την εξωτερική μου εικόνα. Και παρόλο που ακούγεται λίγο παράλογο ή λίγο περίεργο ή λίγο την καημένη, ας πούμε, δεν είναι έτσι. Έχω προστατευτεί τρομερά από αυτό. Διότι όλοι μας έχουμε μια εικόνα του εαυτού μας η οποία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Και επίσης, ας πούμε, μπορεί να λέμε πω, πόσο σπασμένη και ο λαιμός μου και τα μάτια μου. Δεν έχει καμία σημασία αυτό το πράγμα στο σινεμά. Αυτό σε αποτρέπει από το να είσαι νάρκισσος. Εικόνα δεν έχει σημασία. Βεβαίως, είναι πολύ ωραία να πέσεις σε ένα πολύ καλό φωτογράφο, ο οποίος δεν θα σε κάνει χειρότερη τουλάχιστον. Μπορεί να μην σε κάνει καλύτερη, αλλά να μην σε κάνει και χειρότερη, ας πούμε, να έχει φωτίσει σωστά. Πάρα πολλές φορές βλέπω, τώρα πια ξέρω πώς με φωτίζουν και λέω όχι από πάνω, όχι από πάνω, όχι από πάνω. Ναι, λέγει, φάνε πάνε λίγο ανακλώμενο το φως, τι θα γίνει. Να σου πω, βάζε μου ένα ρεφλεκτεράκι εδώ πέρα, έτσι λίγο να μου δώσεις μωρέ, έτσι να το... όχι, Θέμης, δεν έχεις ανάγκη. Πότε δεν μπορείς να πεις τίποτα, αλλά μπορεί και να συνεννοηθείς. Το ξεχνάω λοιπόν. Το ξεχνάω, δεν ξέρω πώς μοιάζω. Τώρα, για μένα ήταν τρομερά συγκινητική αυτή η αναδρομή, γιατί είπα την πρώτη μου ταινία που είμαι ένα κοριτσάκι μέχρι αυτή την πιο πρόσφατη, ας πούμε, βλέπω το πρόσωπο, πώς, ας πούμε, οριμάζει, μεγαλώνει, δεν ξέρω πώς θα το πούμε, αλλά που αυτό εμπεριέχει και ένα άλλο κόσμο και ακόμα πιο δυνατό και... Λέω, καλά κάνω και δεν τα βλέπω, ρε παιδί μου. Δεν έχει καμία σημασία. Εγώ, ας πούμε, τα 5 χρόνια ήταν τα πρώτα είδα, είπα, Θεέ μου, πώς παίζω έτσι. Ω, Θεέ μου, τι φρίκι. Ήμασταν, θυμάμαι, στο φεστιβάλ της Βενετίας, γεμάτη αίθουσα κόσμο και κάθεται δίπλα μου ο Παντελής ο Βούλγαρης και... Μας είχαμε και ίδιο άγχος, ας πούμε, και μου λέει, πω, ρε γαμώτο, πόσο αργή είναι η ταινία που έκανα. Κούναγα εγώ το κεφάλι μου. Και μετά παύση. Και μετά λέει, και εσύ ρε γαμώτο, πόσο αργά παίζεις. Απίπη
απελπισία, φοβερή απελπισία. Βλέπω ότι μια χαρά έπαιζα. Ναι, η χρόνη είναι η χρόνη της εποχής, είναι η χρόνη της ταινίας. Υπάρχουν ταινίες που είναι αργές και αυτές είναι. Δηλαδή έτσι έπρεπε να είναι αυτή η ταινία. Ή αν γυριζόταν σήμερα μπορεί να είχε ένα άλλο ρυθμό, γιατί η κοινωνία, τα πάντα έχουν έναν άλλο ρυθμό, ας πούμε. Αλλά ήταν μια χαρά για τότε. Και ευτυχώς λοιπόν δεν τα ξαναβέβαια. Τα 5 χρόνια, σας πω την αλήθεια, τα είδα όταν κάποιος λίγο μεγάλωσε η κόρη μου και είπα θα σου δείξω μια ταινία που αγαπώ πολύ. Ήταν εκεί 10-11 χρονών και της μίλησα, ας πούμε, και για τον εμφύλιο και για τις δικτατορίες και για τα αυτά κτλ. Και είδα ξανά την ταινία και από μέσα μου έλεγα, «Ωχ, Θεέ μου, θα με μισήσει το παιδί μου. Χάλια είμαι, χάλια, χάλια, πώς είμαι έτσι». Σήμερα το αντιμετώπισα αλλιώς. Ευχαριστώ. Έχουμε μια ερώτηση πίσω. Και έχουν και δύο χεράκια εδώ πέρα. Ναι, θα προλάβουμε, πιστεύω. Ναι. Μιλήσατε για χορογραφία, είτε για τη σκηνή που ήσασταν. Κινησιολογία. Πολύ, ναι. Ανεξάρτητα με το ποια είναι η οδηγία του σκηνοθέτη, θεωρείτε ότι αυτό είναι απελευθερωτικό ή δεσμευτικό για τον ηθοποιό, το να προσπαθεί εκτός να βρει κάτι με κάποιον? Κοιτάξτε να δείτε, εγώ αυτά που ανέτρεξα στη γνώμη ενός ειδικού ήταν πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Να πέσω ενώ με περιβολούν, να ανέβω σκάλες ενώ είμαι παράλυτη. Δεν ξέρω πώς λειτουργεί το σώμα. Και πήγα σε ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζαν αυτά τα πράγματα. Είχα λοιπόν μια οδηγία να κρατάω δυνατά την κοιλιά μου, ουσιαστικά από την κοιλιά να ανεβάζω το σώμα από εδώ και κάτω. Αυτό, ό,τι και να με έβαζε να κάνω σκηνοθέτης, εάν πλάγια να ανέβω, κάθετα, παράλληλα, δεν ξέρω τι, εγώ αυτό θα κρατούσα. Το κέντρο μου σφιχτό για να μπορεί να κουνηθεί το σώμα, ενώ τα πόδια είναι νεκρά. Τα λάβατε. Οπότε δεν έχει σημασία τι είναι αυτό που θα σου ζητήσει. Εσύ απλώς να ξέρεις. Δεν προτείνω συμβουλές κινησιολογικές για το ρόλο γενικά. Όχι. Δεν πρέπει να δουλέψετε με κανέναν. Πρέπει ό,τι γεννηθεί να γεννηθεί οργανικά. Το σώμα ξέρει. Και επίσης το σώμα έχει μνήμη. Έχει συλλογική μνήμη. Έχει αρχετυπική μνήμη. Όταν συγκινηθεί από ένα συναίσθημα ή οδηγηθεί από μία ενέργεια, μόνο του ξέρει πώς θα ανταποκριθεί. Θα πάει έτσι, θα πάει έτσι, θα πάει έτσι. Αρκεί εσύ να του έχεις δώσει χώρο να εκφραστεί. Αυτά. Ωραία. Εδώ και ερχόμαστε μετά σε εσάς. Ναι. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ για το εκβαθέον μοίρασμα των εμπειριών σας. Ήθελα να σας ρωτήσω, κάνατε και τηλεόραση. Κάνατε τηλεόραση και αρχές με τις γυναίκες τότε και τώρα πρόσφατα. Έχω κάνει πολύ τηλεόραση. Πολύ κάνει τηλεόραση. Κάνει 25 σύριαλ. Ευτυχώς τώρα δεν μου φαίνεται. Όχι, το λέω ως αρχή και με τώρα με την σιωπηλή θάλασσα το τελευταίο νομίζω. Τι διαφορές είδατε ή τι δυσκολίες βιώσατε έχοντας μια τέτοια εμπειρία στον κινηματογράφο? Ή ήταν βοήθεια αυτό? Κοιτάξτε, ευχαριστώ πολύ. Ειδικά τώρα είναι η νύχτα με τη μέρα. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Στη τηλεόραση, δυστυχώς, στις μεγάλες σειρές δουλεύεις λίγο με τον αυτόματο πιλότο. Δεν σου δίνεται χρόνος. Επίσης, αυτό που συμβαίνει στις σειρές, σπάνια δηλαδή, οι σειρές που έκανα με τη Μιρέλα Παπαϊκονόμου το 90, ήταν το καλό ότι είχαμε όλα τα σενάρια. Ήταν μικρές οι σειρές τότε, 12 επεισόδια, δεν ήταν αυτές τις 50-60 κτλ. Οπότε όλα τα σενάρια τα ξέρω. Οπότε διάβαζα τα σενάρια και ήξερα τι θα αντιμετωπίσω και τι θα πρέπει να παίξω. Επίσης, κινηματογραφούσανε, δεν ήταν βίντεο. Είχε κινηματογραφικούς όρους με πολύ λιγότερο χρόνο. Τώρα πια στις σειρές δεν έχεις καθόλου χρόνο. Η μόνη σειρά που έκανα τώρα τελευταία και έτσι ένιωσα ότι κάνω σινεμά ήταν η σειρά που έκανε ο Βασίλης Κιακάτος, μία μίνι σειρά 8 επεισοδίων που λέγεται Milky Way. Α, τα ξέρετε.
Milky Way και θα βγει τον Γενάρη στην τηλεόραση, είχε συνθήκες πραγματικά κινηματογραφικές και από παραγωγή και από χρόνο και από σενάρια που τα είχαμε όλα από μπροστά, από πρόβες που κάναμε, ξέραμε τι κάνουμε. Αλλά ας πούμε η Σκοτεινή Θάλασσα που είχα και 12 χρόνια να παίξω, ήταν ένα σοκ. Διότι σου δίνανε το κείμενο την προηγούμενη μέρα. Τι έκανα λοιπόν εκεί για να σωθώ, αλλά νομίζω ότι όχι για να σωθώ, γιατί αυτό τελικά είναι αυτό που μας οδηγεί. Απλώς η εμπειρία πια είναι μεγάλη και βρήκα ένα χαρακτηριστικό αυτής της γυναίκας. Είπα, εκεί θα στηριχτώ. Δεν το ανακάλυψα από το κείμενο, το εφήβρα από τον εαυτό μου. Σιωπή. Και μέσα από αυτό το πράγμα πήγα όλο το ρόλο. Και έτσι απέκτησε ένα ενδιαφέρον. Γιατί πραγματικά δεν ήξερα αν θα πεθάνω στο τέλος, αν θα ζήσω. Αν εγώ σκότωσα τον άντρα μου ή δεν τον σκότωσα. Και έλεγα, ρε παιδιά, μπορείτε να μου πείτε, τον σκοτώνω ή δεν τον σκοτώνω. Δεν ξέρουμε πώς θα καταλήξει. Μα τι να παίξω με την αγνωστή αμφιδημία, ας πούμε. Είμαι κλεφτρώνη ή είμαι άγγελος. Λοιπόν και εγώ έπαιζα. Ξέρω, δεν ξέρω. Λοιπόν αυτό. Και επίσης αυτή η ταχύτητα πάνω στο σετ, γρήγορα, εκεί χρειάζεται ακόμα περισσότερη συγκέντρωση κτλ. Είναι πολύ βασανιστική η τηλεόραση τις περισσότερες φορές. Αλλά είμαστε επαγγελματίες και πρέπει να εργαστούμε. Εγώ προσπαθώ να διαλέγω αυτές τις σειρές οι οποίες, ας πούμε, πιστεύω ότι μπορεί να είναι καλές. Θα μου δώσουν λίγα περισσότερα από... Δηλαδή δεν κάνω καθημερινό, δεν κάνω τηλεόραση. Κάτι με κινηματογραφικούς σκηνοθέτες, με αυτό που κάπως, ας πούμε, είμαι σίγουρη ότι θα με φροντίσουν λίγο περισσότερο. Κάπως έτσι. Αλλιώς το χάος. Έχουμε χρόνο για μία μόλις τελευταία ερώτηση. Είναι η φίλη μας εδώ. Αρχικά ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επειδή κατά τη γνώμη μου πιστεύω πως έχετε παίξει χαρακτήρες με πολύ μεγάλο βάθος και πολυδιάστατους, αυτοί οι χαρακτήρες σας προκαλούσαν ψυχικό βάρος, ψυχικό φόρτος? Δηλαδή μπορούσατε στην καθημερινότητά σας να ξεφύγετε από όλο αυτό το βάθος και όλη αυτή τη δυσκολία που είχανε? Αυτή είναι μια ωραία ερώτηση. Στην αρχή της καριέρας μου κάπως επηρεαζόμουν, δηλαδή γύρισα λίγο το βράδυ βαριά. Ας πούμε, στις απουσίες που είδατε, ήμουνα λεχόνα. Είχα την κόρη μου 50 ημερών, η οποία ήταν μαζί μου στο γύρισμα με τη μητέρα μου και κάθε 4 ώρες, αυτή ήταν η συμφωνία να παίξω, σταματούσαμε μισή ώρα για να θυλάσω. Αυτό με είχε βάλει σε μια σκέψη και έλεγα, μα δεν γίνεται τώρα εγώ να κουβαλάω αυτό το πράγμα κάθε βράδυ στο σπίτι, ούτε να το μεταφέρω τώρα και με το γάλα στο παιδί μου ή με οποιονδήποτε, στον άντρα μου, στους φίλους μου. Και ψαχνόμουν, ας πούμε, πολύ σε αυτό το θέμα, πώς θα το αποβάλω. Αυτό ήρθε σιγά σιγά με το χρόνο, όταν πια και εγώ δεν επένδυα στο ρόλο προσωπικά. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δηλαδή, αποστασιοποίηση λειτουργίας. Δεν ήταν ακριβώς αποστασιοποίηση. Ήμουνα φουλ μέσα στο αυτό που έπαιζα, αλλά δεν επένδυα προσωπικά. Δεν με αφορούσε προσωπικά. Δεν ήμουνα εγώ που κλαίει, που υποφέρει. Κατάλαβες. Και θυμάμαι το Marathon Man. Ξέρω να το θυμάστε. Ποιο σκηνοθέτη ήταν, ρε Ορέστη, που έπαιζε ο Ντάστιν Χόφμαν και ο Σλέσιγκερ, μπράβο, και ο Ολιβιέρε. Και έχει μία σκηνή που ο Ντάστιν Χόφμαν είναι μία σκηνή βασανιστηρίου, δεν θυμάμαι. Έτσι, μια σκηνή. Με το δόντι. Με το δόντι, ας πούμε, και ο οποίος, ας πούμε, προσπαθούσε να μπει στο ρόλο και ανεβοκατέβαινε τα σκαλοπάτια και ήταν πολύ νευρικός και πήγαινε και ερχόταν και ο Λόρις Λιβιό καθόταν. Λέει, Dustin, my dear, what's the matter with you? Well, you know, I'm preparing myself and, you know, and then before the scene and... Αχα, το έλεγε ένας. And why don't you just act?
Αυτό, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πρέπει ή να είσαι Άγγλος ηθοποιός ή να έχεις κάποια μικρή εμπειρία και έρχεται αυτό το πράγμα, δηλαδή, που δεν επενδύεις. Δεν είναι δυνατόν να τελειώσεις μια σκηνή σαν το μπλάστ, ας πούμε, να τρέμεις ολόκληρος, όχι. Το πολύ πολύ να πιεις μια μπύρα. Ωραία, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, παρακαλώ.